μιλάτε και για εργαλειοποίηση της επιτυχίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Σας ενοχλεί, φαίνεται, το αποτέλεσμα της διαχείρισης μέχρι σήμερα. Ίσως θα θέλατε κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Ευτυχώς για την Ελλάδα, ευτυχώς για τους Έλληνες, ευτυχώς για τους πολίτες αυτής της χώρας, στο τιμόνι της διακυβέρνησης βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ένας και μοναδικός. Είναι αυτός που μίλησε για την πρόσληψη, όχι για την πρόσληψη, γιατί είναι επικουρικό προσωπικό, μίλησε για την ανάγκη να παραμείνουν στο σύστημα οι 4.000 νοσηλευτές